Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η σύντομη ενημέρωσή σας από τη τηλεόραση του RTV. Συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο επιμελητήριο Άρτας, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργου Στήλιου με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Γιάννη Κολομάζο, με αφορμή την έναρξη του νέου προγράμματος που φέρει ως τίτλο «Από τον αυρικικό κόλπο στο πιάτο σας». Συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο επιμελητήριο Άρτας, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Στήλιου και του Προέδρου Γιάννη Κολομάζου, με αφορμή την έναρξη του προγράμματος με τίτλο «Από τον αυρακικό κόλπο στο πιάτο σας». Το πρόγραμμα υλοποιείται από το επιμελητήριο Άρτας, του οποίου φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με προϋπολογισμό 366.000 ευρώ και ο σκοπός του έργου είναι η στοχευμένη προώθηση της υψηλής ποιότητας αλιευτικών προϊόντων από τον αυρακικό κόλπο και την ευρύτερη περιοχή της Άρτας. Αποτελεί την πρώτη συντονισμένη και καλά οργανωμένη προσπάθεια για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων με σκοπό τη διαμόρφωση μιας επιχειρηματικής ταυτότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας, προσαρμοσμένης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. Να έχουμε ένα πακέτο, ένα συνολικό δηλαδή, ένα σύνολο συνδυασμών δράσεων μεταξύ διαφορετικών επαγγελματικών και κοινωνικών ομάδων, με στόχο να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα για τους παραγωγούς μας πρώτα απ' όλα στην Άρτα, για τους αλληλείς μας, σε δεύτερη φάση για όσους εμπλέκονται στο τομέα της μεταποίησης της αλληλείας και μεταγενέστερα σε όλες τις υπόλοιπες επαγγελματικές ομάδες. Πάντα να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα για την Άρτα, την Ήπειρο και συνολικά για όλη την Ελλάδα. Άρα, καταλήγω στα εξής, η περιοχή μας είναι μια περιοχή του πρωτογενού τομέα, τι σημαίνει γεωργία, κτηνοτροφία, μεριζοκομεία, αλληλεία. Δεν θέλουμε κανένας από αυτούς τους τομείς να υστερήσει σχέση με τους υπόλοιπους. Ίσα-ίσα θέλουμε να εκμεταλλευτούμε όλα τα πλεονεκτήματα που μας δίνει η περιοχή μας, ότως ώστε να έχουμε προϊόντα παραγωγής τοπικά, τα οποία θα είναι θρεπτικότερα, υγιεινότερα, πιο κοντά στον καταναλωτή και μέσα από αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να υπηρετήσουμε τις στρατηγικές μας, που είναι η στρατηγική για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, η στρατηγική για το κλίμα και το περιβάλλον 2030 και σίγουρα η στρατηγική μας από το φάρο του φόρμα, από το αγρόκτημα στο πιάτο. Με αυτές τις στρατηγικές θέλουμε να δώσουμε γενικότερη όθηση στην πρωτογενή παραγωγή της χώρας μας για να πάμε σε συνδυαστικές δράσεις. Τι θα περιλαμβάνει λοιπόν εδώ το συγκεκριμένο πρόγραμμα? Θα έχει μια προβολή στα δικά μας προϊόντα. Μιλώ για τη σαντέλα, την κουτσουμούρα, την τσιμπούρα, το κέφαλο, το καπνιστό χέλι και το χαβιάρι. Δηλαδή στο πρόγραμμα προβλέπεται η προώθηση γενικότερα και των παραγωγών, των προϊόντων που παράγονται από τις υδατοκαλλιέργειες, που έχουμε αρκετές υδατοκαλλιέργειες στην περιοχή μας. Κάνουμε ένα καλό ξεκίνημα, ένα πρώτο βήμα με σκοπό την γνωριμία των δικών μας προϊόντων αυτού του μοναδικού θησαυρού της περιοχής μας, του αυρακικού κόλμου. Μιλάω λοιπόν για τα αλιεύματα της περιοχής, αυτά που παράγονται εδώ, στη δική μας την θάλασσα, τα οποία έχουν ιδιαίτερη θρεπτική αξία, είναι υγιεινά τρόφιμα, ασφαλή και δίνουν μεγάλη δυνατότητα στον άνθρωπο, αλλά με την υπεραξία που μπορούμε να δώσουμε, να έχουν περισσότερα έσοδα και να έχουν καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα όλοι οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες της περιοχής. Ένα πρόγραμμα λοιπόν εξωστρέφειας, ένα πρόγραμμα συνεργειών και δράσεων μεταξύ των αλιέων, αλλά και των υπολείπων
τομέων που εμπλέκονται στην διατροφή. Μιλώ για τη μεταποίηση, μιλώ για την εμπορία, μιλώ για την γαστρονομία της περιοχής, ότως ώστε να συνδυαστεί ο τουρισμός, ο πολιτισμός, ο πρωτογενής τομέας και δράσεις φιλικότερες προς το περιβάλλον με προϊόντα τα οποία θα έχουν ιδιαίτερη αξία. Εύχομαι λοιπόν το συγκεκριμένο πρόγραμμα να πιάσει τόπο και να ακολουθήσουν και άλλα στη συνέχεια. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας Γιάννης Γκολομάζος από την πλευρά του ανέφερε ότι είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα που θα προβάλλει και θα αναδείξει τα τοπικά προϊόντα του τόπου μας. Και μπορούμε να αναφερθούμε ως ένα ζωντανό απολύθωμα, καθώς ένα ψάρι που έχει ελάχιστες αρρωγές μέσα στον χρόνο. Θα προχωρήσω λιγάκι σχετικά με τις δράσεις του έργου Αλιάνδρα, που αφορούν την έρευνα αγοράς και τη δημιουργία μιας συλλογικής ταυτότητας, ώστε να προωθηθούν ακόμα καλύτερα τα προϊόντα μας. Θα γίνει μια παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης, μια κατάρτιση σχεδίου δράσης και ένα σχεδιασμό συλλογικού σήματος. Με αυτό τον σκοπό και με αυτές τις δράσεις, στοχεύουμε στο να καταγραφούν ακόμα περισσότερο οι στόχοι και να γίνουν συγκεκριμένες προδιαγραφές σχετικά με τα προϊόντα που προωθούμε. Τέλος, οι δράσεις δημοσιότητας θα αφορούν τη δημιουργία ταυτότητας του έργου, τις ανακοινώσεις, θα γίνουν διάφορες ανακοινώσεις, συνέντευξης τύπου όπως κάνουμε αυτή τη στιγμή, δελτία τύπου στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο. Επίσης θα πραγματοποιηθούν τοπικές εκδηλώσεις, ημερίδες, φεστιβάλ, δημιουργία ντοκιμαντέρ και δημιουργία προθετικού βίντεο σχετικά με τα αλλιευτικά προϊόντα. Για όλο το έργο θα χρησιμοποιηθούν προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, ώστε να αναδειχτούν ακόμα καλύτερα τα αλλιευτικά προϊόντα. Θα γίνει μια δημιουργία ψηφιακού εκθετηρίου και περιεχομένου, μια ψηφιακή προώθηση και μια έρευνα σχεδίαση τεχνικών και πλατφόρμα εξόρυξης δεδομένων, πάλι με σκοπό την αξιολόγηση του περιεχομένου, τη σωστή αξιολόγηση και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος που να αναγνωρίζονται και να προβάλλονται σωστά τα προϊόντα. Ξεκινήσαμε σήμερα το πρόγραμμα για την Αλία. Είναι να υπενθυμίσω ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται πρόγραμμα Αλίας εδώ στην περιοχή μας. Είναι με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τα είπε και ο Υπουργός. Εμείς σαν επιμελητήριο κάναμε αυτή την προσπάθεια να μπούμε σε αυτά τα προγράμματα τα εξειδικευμένα. Είναι το πρώτο πρόγραμμα, όπως είπα, και θα ακολουθήσουν και άλλα προγράμματα, αρκεί να πάει καλά αυτό. Και είμαι σίγουρος ότι θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Να σας πω ότι είναι 7ο-8ο πρόγραμμα που είναι στη θητεία μας σαν επιμελητήριο που υλοποιούμε. Έχουμε μια τεχνογνωσία πάνω στα προγράμματα. Θα αναδείξουμε το προϊόν του Αμβρακικού, ένα προϊόν το οποίο θα αναδειχθεί σε όλο τον κόσμο πλέον, γιατί θα είναι ψηφιακή η καταγραφή του. Θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις, διάφορες σεμινάρια με φοιτητές, μαθητές, με τους αλλιείς και θα προσπαθήσουμε στα επόμενα προγράμματα να βοηθήσουμε και την παραγωγική διαδικασία και την συσκευασία αλλά και την εμπορία του προϊόντος, έτσι ώστε και οι αλλιείς μας να είναι ικανοποιημένοι, να βγουν προγράμματα για αναβάθμιση των σκαφών, καινούργια δίκτυα, μια αλλία πράσινη μέσα σε ένα αμβρακικό κόλπο ο οποίος είναι πεντακάθαρος, δεν έχει ούτε βαρέα μέταλλα, η βιοκυοπιλότητα είναι πολύ μεγάλη. Προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα φτιάξουμε αυτό το brand name του Αλιάνδρα, που χωρίς brand name σήμερα δεν μπορείς να προχωρήσεις. Στη συνέχεια θα το πούμε και άλλες φορές για το πρόγραμμα αυτό. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Να ρωτήσω κάτι, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια που πρέπει για να μπουν κάποιοι στο πρόγραμμα? Όχι, εμείς θα τους καλέσουμε όλους τους αλλιείς, όλους τους συνεταιρισμούς, ελεύθεροι αλλιείς, οι οποίοι θα έρθουν, γίνουν καταρτήσεις, θα γίνουν γευσηγνωσία σε πολλές περιοχές της περιοχής μας εδώ, στη Βίγλο, στην Κορνησία, στην Ανέζα, στο Ψευδοτόπεδο. Δηλαδή θα γίνουν πάρα πολλές τέτοιες εκδηλώσεις, έτσι ώστε να μάθει ο κόσμος το προϊόν, τι έχει το προϊόν, τι περιέχει αυτό το προϊόν. Εγώ επειδή βλέπω διάφορα επιμελητήρια, όλα τα επιμελητήρια σχεδόν σε όλη την Ελλάδα κάνουν άλλους για την ελιά, άλλους για οτιδήποτε προϊόν έχουν, προσπαθούν να το προωθήσουν για το κρασί, για όλα τα προϊόντα. Εμείς αυτή τη στιγμή
Έχουμε τον Αμβρικικό. Τον Αμβρικικό, ο οποίος είναι, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πρόγραμμα. Όχι μόνο το Αμβρικικό, αλλά και δια το καλλιέργεια. Δηλαδή το χέλι. Αυτή τη στιγμή. Πώς μπορεί να πάει να γίνει μεγαλύτερη ποσότητα, να βγουν περισσότερες ποσότητες ώστε να μπορούν να καλύψουν, γιατί με μια διαφήμιση όπως θα γίνει εδώ, θα υπάρξει και μεγαλύτερη απορροφητικότητα, θα μειωθεί η ανεργία. Όλα επηρεάζουν την περιοχή μας. Άρα, τα άλλα πρόσκληση, προκήρυξη. Πρόσκληση δηλαδή, προτάσεις. Εκεί εξαρτάται πόσοι θα είναι, πόσο ανταγωνιστικές θα είναι οι προτάσεις μεταξύ τους, ποια θα είναι η καλύτερη. Όλα παίζουν ένα ρόλο. Το να έχουμε ένα πρόγραμμα που θα είναι αυτό βοηθάει σε όλα τα προγράμματα, διότι μέσα από εκεί δίνουμε υπεραξία και άρα λέει το πρόγραμμα είναι δώστους περισσότερη υποστήριξη. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε την επόμενη, την προγραμματική περίοδο 23-27, που δεν την ξεκινήσαμε ακόμα, δεν ήταν ξεκίνησαν οι προσκλήσεις, που εκεί υπάρχουν πολλές δυνατότητες για χρηματοδότηση. Νομίζω ότι το θετικό, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι φαίνεται και από εδώ σήμερα, ότι καταφέραμε να όλοι μαζί, ακόμα και μέσα από ένα πρόγραμμα, να συνεννοηθούμε, να συνεργαστούμε. Δηλαδή, η αλληλής, η απλή, η ελεύθερη αλληλής, η σύλλογη, η δική τους, το επιμελητήριο, τα υπουργεία, οι περιφέρειες, η Δήμη, όλο αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, αφού το τρέξαμε και υπάρχει μια συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ μας, να έχουμε και καλά αποτελέσματα στη συνέχεια. Νομίζω από όλους μας εξαρτάται. Το συνεκτικό σχέδιο που εφαρμόζει η κυβέρνηση για την περιφέρεια της Ηπείρου, καθώς και τις πολιτικές για τη θωράκιση της κοινωνίας από την ενεργειακή κρίση, παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας στα Ιωάννινα. Το συνεκτικό σχέδιο που εφαρμόζει η κυβέρνηση για την περιφέρεια της Ηπείρου, καθώς και τις πολιτικές για τη θωράκιση της κοινωνίας από την ενεργειακή κρίση, παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας στα Γιάννενα. Ο κύριος Κρέκας το πρωί της Τετάρτης πραγματοποίησε σειρά επαφών και συσκέψεων με παραγωγικούς φορείς στα Ιωάννινα, από κοινού με τον αναπληρωτή Υπουργό για θέματα ιδιωτικών επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση και τον πρόεδρο και διοικητή της ΔΥΠΑ Σπύρο Πρωτοψάλτη. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ο κύριος Κρέκας συμμετείχε στην παρουσίαση του αναπτυξιακού προγράμματος της κυβέρνησης για την περιφέρεια Ηπείρου στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Αναφερόμενος στις προοπτικές ανάπτυξης της περιφέρειας Ηπείρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισήμαινε ανάμεσα στα άλλα τα εξής. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ένα πρόγραμμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιφέρειας, που διασφαλίζει ενεργειακή ασφάλεια, σταθερές και προσιτές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, εξασφαλίζοντας την προστασία των πανέμορφων φυσικών τοπίων της περιοχής. Σημαντικό ποσοστό βεβαίως, αλλά το μικρότερο κομμάτι από τον κρατικό προϋπολογισμό, άρα με όρους βιωσιμότητας στηρίξαμε τα νοικοκυριά. Από αυτά τα 9 δισεκατομμύρια, τα μισά αφιερώθηκαν για να στηρίξουμε λογαριασμούς, οικογενειακούς προϋπολογισμούς, λογαριασμούς νοικοκυριών πρώτης, δεύτερης κατοικίας, του σπιτιού στο χωριό, του σπιτιού του φοιτητικού σπίτι, του φοιτητικού σπιτιού. Και τα υπόλοιπα μισά, το 50%, τα υπόλοιπα 4, περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ, δόθηκαν για να στηρίξουμε επιχειρήσεις και αγρότες. 500 εκατομμύρια δόθηκαν για να στηρίξουμε τα αγροτικά τιμολόγια, απορροφώντας έως και το 80%, σε πολλές περιπτώσεις το 90% της αύξησης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, τελικά επαναλαμβάνω, να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις με πρόβλημα και μετά την συνάντηση που κάναμε με τους παραγωγικούς φορείς, να διαπιστώσουμε ότι και στα Γιάννενα, όπως και στην Πρέβεζα, όπως είπε ο πρόεδρος επιμελητηρίου της Πρέβεζας, όπως και σε πολλά άλλα επιμελητήρια που επισκεφθήκαμε πριν έρθουμε εδώ, να βλέπουμε, να παρατηρεί το φαινόμενο ότι έχουμε περισσότερα ανοίγματα, περισσότερες ενάρξεις νέων επιχειρήσεων και πολύ λιγότερα κλεισίματα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι στηρίξαμε σε όλη αυτή την ενεργειακή κρίση τον τόπο μας. Βεβαίως, οι επιδοτήσεις δεν είναι η μόνιμη λύση. Έχουμε προχωρήσει σε προγράμματα προώθησης της εξοικονόμησης ενέργειας που είναι πάρα πολύ σημαντική. Πολλές φορές έχουμε πει ότι η πιο φθηνή ενέργεια και η πιο καθαρή ενέργεια είναι αυτή που εξοικονομούμε και που δεν καταναλώνουμε, γιατί δεν χρειάζεται. Τέτοια προγράμματα είναι το εξοικονομώ. Εδώ στα Γιάννενα και στην Ήπειρο συνολικά, στο τελευταίο εξοικονομώ, στο εξοικονομώ 2021 που αφορούσε νοικοκυριά, έχουν διατεθεί αυτή τη στιγμή πάνω από
75 εκατομμύρια ευρώ και υπάρχουν πάνω από 5.900 σπίτια, νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι. Περισσότεροι δικαιούχοι, αν αθροίσουμε σε σχέση με όλα τα προηγούμενα εξοικονομώ τα οποία έχουν ανακοινωθεί την προηγούμενη δεκαετία στη χώρα. Επίσης, είχαμε ένα άλλο πρόγραμμα, το Αλλάζω Συσκευή. Εδώ στην περιοχή ετήθηκαν πάνω από 28.000 νοικοκυριά να αλλάξουν μια ενεργοφόρο συσκευή, ένα παλιό κλιματιστικό ή ένα ψυγείο, με ένα καινούριο και να μειώσουν λογαριασμό ρεύματος και με αυτόν τον τρόπο και να περιορίσουν βεβαίως και να έχουν και καλύτερο περιβάλλον έτσι στο σπίτι τους. Από αυτά τα 28.000 σπίτια, μέχρι τώρα το 70% έχουν καταστεί δικαιούχοι. Και βεβαίως κάθε λίγο ανακοινώνουμε και νέες εντάξεις. Αλλά βέβαια, στην περιοχή έχουμε σχεδιάσει και εμβληματικές επενδύσεις που θα βοηθήσουν την πράσινη μετάβαση και τη διασφάλιση στο δυνικές σταθερών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και βέβαια καθαρής ενέργειας και καθαρότερης ενέργειας. Μία από αυτές, ένας τομέας όπου πραγματικά αυτή τη στιγμή γίνονται σοβαρές επενδύσεις είναι ο τομέας της μεταφοράς φυσικού αερίου. Ένα ορυκτό καύσιμο που είναι καθαρότερο, ακριβό βεβαίως το διάστημα που πέρασε, αλλά ήδη έχουν αρχίσει και αποκλιμακώνονται οι τιμές του. Έχουμε διαθέσει πάνω από 33 εκατομμύρια ευρώ για να κατασκευαστούν 165 χιλιόμετρα αγωγών φυσικού αερίου, μεταφοράς φυσικού αερίου που θα φέρουν το φυσικό αέριο εδώ στην περιοχή. Μα θα ρωτήσει κάποιος εύλογα, αφού ο στόχος μας είναι μέχρι το 30 να μειώσουμε την κατανάλωση φυσικού αερίου και μέχρι το 50 να την σταματήσουμε εντελώς. Αυτή η αγωγή, αυτές οι υποδομές, μήπως είναι υποδομές οι οποίες τελικά θα μείνουν αναξιοποιητές? Το αντίθετο. Σήμερα αυτές οι υποδομές θα χρησιμεύσουν για να εισάγουμε στην περιοχή εδώ, να μεταφέρουμε από άλλες περιοχές, στα Γιάννενα και στην Ήπειρο, φυσικό αέριο. Πολύ γρήγορα όμως οι ίδιες υποδομές είναι αυτές οι οποίες θα χρησιμεύσουν για να μεταφέρουμε τοπικά παραγόμενο ανανεώσιμο βιομεθάνιο, βιοαέριο από την περιοχή εδώ προς άλλες περιοχές της Ελλάδος. Η περιοχή εδώ, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, έχει κτηνοτροφία, τεράστιες εγκαταστάσεις κτηνοτροφικές, έχει απόβλητα αγροτικά και γεωργικά και έτσι όλα αυτά θα τα αξιοποιήσουμε για να παράγουμε ανανεώσιμο αέριο, ανανεώσιμο βιομεθάνιο και αυτό να το εξάγουμε πια από την εδώ περιοχή στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτό βοηθάει και την τοπική οικονομία φυσικά και το περιβάλλον. Το ίδιο και στην ηλεκτρική ενέργεια. Ο εξηλεκτρισμός είναι βασική προτεραιότητα στην ενεργειακή μας στρατηγική. Σχεδιάζουμε επενδύσεις που ξεπερνούν τα 70 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση των ηλεκτρικών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, υψηλής τάσης δηλαδή, ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, μέσης και χαμηλής τάσης, ώστε να μπορούν και πολύ περισσότεροι να συνδέονται στο ηλεκτρικό δίκτυο, πολύ περισσότεροι επενδυτές και βεβαίως θα πούμε και παρακάτω να μπορούν και πάρα πολλοί που θέλουν να αυτοκαταναλώσουν ενέργεια να μπορούν να βρουν ηλεκτρικό χώρο. Τώρα, βεβαίως, βιώσιμη κοινωνία σημαίνει και ένα καλέσθητο, ένα περιβάλλον, αστικό περιβάλλον διαβίωσης, το οποίο πραγματικά να μπορεί να υποστηρίζει τις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών και των δημοτών. Έχουμε σχεδιάσει μία σειρά από επενδύσεις σε αναπλάσεις, για αναπλάσεις αστικών χώρων. 38,4 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε διαδικασία, σε εξέλιξη δημοπράτησης, αλλά και υλοποίηση κατασκευής για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος στο οποίο διαβιούν οι κάτοικοι. Εκπονούμε μελέτες τοπικών πολεοδομικών σχεδίων σε 13 δήμους και έχουμε διαθέσει 14 εκατομμύρια ευρώ μελέτες ειδικών πολεοδομικών σχεδίων σε 6 δήμους. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω ότι σε όλη την Ελλάδα υλοποιείται το πρόγραμμα Δοξιάδης, ένα φιλόδοξο πρόγραμμα όπου σε 800 δημοτικές ενότητες σε όλη την Ελλάδα που καταλαμβάνουν έκταση που ξεπερνά το 90% της συνολικής έκτασης της χώρας μας, αυτή τη στιγμή χωροθετούμε, τακτοποιούμε το χώρο, ένα έργο το οποίο δεν έχει γίνει στη χώρα από ιδρύσεως του νεοελληνικού κράτους. Από εκεί και πέρα δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμο τουρισμό αν δεν διαχειριζόμαστε σωστά, με ορθολογικό τρόπο, τα απορρίμματα και τα απόβλητα αλλά και τα υγρά λίμματα. Εδώ έχουμε έργα τα οποία έχουμε προγραμματίσει 15 έργα προϋπολογισμού 132 εκατομμυρίων ευρώ για να διαχειριζόμαστε με βιώσιμο τρόπο
τα αστικά απόβλητα, αλλά και να μην βλέπουμε σε πανέμορφα χωριά, όπως διαθέτει εδώ η περιοχή, ακατέργαστα λίμματα τελικά να καταλήγουν σε ρεματικές. Εδώ επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι τις επόμενες ημέρες θα εντάξουμε και δύο σημαντικά έργα βιολογικούς καθαρισμούς στην Αρίστη και στο Πάμπικο, ώστε επιτέλους να δώσουμε λύση και σε πολλούς άλλους και σε πολλές άλλες μικρές κοινότητες, χωριά, εμβληματικά χωριά. Προχωρούμε σε όλη την Ελλάδα τέτοιες επενδύσεις. Αντίστοιχα, πρέπει να σας πω και να ολοκληρώσω εδώ ότι ετοιμάζουμε το επόμενο διάστημα, τις επόμενες δύο εβδομάδες επί της ουσίας, να ανακοινώσουμε 6 προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης αλλά και ενεργειακής δημοκρατίας. 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα Φωτοβολταϊκό Συστέγη. Θα δώσουμε δυνατότητα, 1,1 δισεκατομμύρια, τι είναι τα 6 προγράμματα. Το Φωτοβολταϊκό Συστέγη έχει ένα προϋπολογισμό 200 εκατομμύρια. Θα δώσουμε... Σε άλλο σημείο της παρουσίασης, ο κύριος Κρέκας υπογράμμισε πως το επόμενο διάστημα εκκινούμε άλλα 5 προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και πρόκειται για τα φωτοβολταϊκά στη στέκη για νοικοκυριά και αγρότες, εξοικονομώ για επιχειρήσεις, εξοικονομώ 2023, ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύμφωνα και εξοικονομώ, ανακαινίζω για νέους. Φωτοβολταϊκού με μπαταρία στη στέγη του νοικοκυριού, έτσι ώστε να το καταστήσουμε ενεργειακά αυτόνομα, να μειώσουμε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και να το βοηθήσουμε να μειώσει εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επιπλέον 15% για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Αλλά σε αυτό το πρόγραμμα έχουμε και μία υποκατηγορία για τους αγρότες. Γιατί πάντα, ακόμα και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το μυαλό μας είναι πώς θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, που είναι ένας πραγματικά τομέας ο οποίος ζωντανεύει και κρατά, να το πω καλύτερα, ζωντανή την περιφέρεια της Ελλάδος. Αν δεν στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, τα χωριά θα διάσουν, τα κτήματα, οι καλλιέργειες θα εγκαταληφθούν και φυσικά θα αναγκαστούμε να εισάγουμε αγροτικά προϊόντα διατροφής, τα οποία κανονικά θα έπρεπε και όπως κάνουμε τώρα μέσα από αυτή τη διαδικασία, θα έπρεπε η χώρα μας να είναι καθαρά εξαγωγική χώρα τέτοιων προϊόντων. Αλλά και ένα πρόγραμμα, σε συνεργασία με τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο τον Γιωργαντά, μια υποκατηγορία επιδότηση 40% του φωτοβολταϊκού για αγρότες ή 60% επιδότησης του φωτοβολταϊκού με μπαταρία πάλι για αγροτική χρήση. Αλλάζω θερμοσύμφωνα 200 εκατομμύρια ευρώ, ένα πρόγραμμα το οποίο μειώνει έως και 75% το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει ένα σπίτι χρησιμοποιώντας έναν ηλεκτρικό θερμοσύμφωνα για ζεστό νερό, μείωση του λογαριασμού ρεύματος και με αυτόν τον τρόπο βεβαίως βοηθάμε. Ξαναλέω και το περιβάλλον και βοηθάμε και την τοπική οικονομία, αφού ξέρετε ότι έχουμε εχώρια βιομηχανία, πολύ σημαντική εξαγωγική που παράγει ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2023 για τα νοικοκυριά, 300 εκατομμύρια ευρώ. Νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ Ανακαινίζω για νέους, 200 εκατομμύρια ευρώ. Και επιπλέον 200 εκατομμύρια ευρώ για εξοικονομώ επιχειρήσεων. Όλα αυτά αποτελούν την καρδιά της ενεργειακής μας στρατηγικής, η οποία διασφαλίζει προσιτές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και συνολικά ενέργειας στους πολίτες τα επόμενα χρόνια, βιωσιμότητα στην οικονομική ανάπτυξη, μία οικονομική ανάπτυξη που για τη Νέα Δημοκρατία, για τον Πρωθυπουργό. Την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων για τη λειτουργία του σταθμού μεταφόρτωσης ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις προηγούμενες ημέρες στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων. Την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων για τη λειτουργία του σταθμού μεταφόρτωσης ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων. Η συζήτηση ήταν εκτενής και διεξοδική με παρεμβάσεις τόσο από το Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ του Νομού Ιωαννίνων, όσο και τις ΑΔΔΗ που ζήτησαν να μην ξεκινήσει η λειτουργία του ΣΜΑ εάν δεν γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Στη συνεδρίαση επισημάνθηκε ο κίνδυνος απένταξης των έργων διαχείρισης απορριμμάτων από το ΕΣΠΑ, καθώς η καθυστέρηση είναι μεγάλη. Με βάση την εισήγηση που έγινε από τον Δήμαρχο και την τροποποίηση ενός άρθρου της σύμβασης, τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για να ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία. Το θέμα γράφει λοιπόν ότι αν θα κάνει να αποφασίσει ο Δήμος, αν θα συνάψει σύμβαση με την Περιφέρεια και το ΦΟΣΔΑ για να δώσει προσωπικό
από την καθαριότητα προφανώς, από τις τεχνικές υπηρεσίες, για να δουλέψει, να γίνει η δοκιμαστική λειτουργία του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων, του ΣΜΑ Ιωαννίνων. Ουσιαστικά όμως στην πράξη, λέμε ότι αν ψηφιστεί, αυτό που θα ψηφιστεί είναι το αν θα ιδιωτικοποιηθούν και άλλοι τομείς της καθαριότητας. Καθαρές κουβέντες. Μπορούμε να πούμε ότι κάποιοι τώρα ανακάλυψαν την ανάγκη να δουλέψει ο ΣΜΑ. Ενώ ο ΣΜΑ έχει ολοκληρωθεί από το 2019 και στείλαμε στη δημοσιότητα την τελευταία παράταση, η οποία μόλις τελείωσε η παράταση του 2019, το έργο ολοκληρώθηκε. Άρα γιατί το ψηφίζετε, τι φέρνετε, τι θέλετε να ψηφίσετε σήμερα με αυτό το πράγμα? Είναι ή δεν είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας η δοκιμαστική λειτουργία? Γιατί δεν προσλαμβάνει η περιφέρεια προσωπικό? Δεν θα έχει, θα μου πείτε. Ούτε η περιφέρεια έχει προσωπικό, αλλά ούτε και ο Δήμος έχει προσωπικό. Γιατί να αναλάβει ο Δήμος να αναθέσει προσωπικό? Γιατί να έρχεται τέτοιο θέμα? Γιατί δεν προσλαμβάνει ο ΦΟΣΔΑ προσωπικό? Από τώρα να το εκπαιδεύσει, όπως λέει, η δοκιμαστική λειτουργία και μετά να περάσει και η κανονική λειτουργία σε αυτούς. Γιατί θέλει να τα δώσει σε εργολάβους. Τι κάνει η Δημοτική Αρχή για να μην δοθεί σε εργολάβους ο ΣΜΑ? Υπόθηκαν μετά. Ας ολοκληρωθεί, σημειώστε τα και θα τα... Συγγνώμη, ο κύριος Γρίβας, πολύ σύντομος παρακαλώ. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρος. Ευχαριστώ καταρχήν για το λόγο. Το Νομαρχιακό Τμήμα Ιωαννίνων της ΑΔΔ συντάσσεται με το αίτημα του Συλλόγου των Εργαζομένων για την απόσυρση του θέματος από την ημερήσια διάταξη. Και κυρία Πρόεδρος, θέλω να απευθυνθώ σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Περιέγραψε επακριβώς και θέλω να αρθείτε στο ύψος των περιστάσεων. Περιέγραψε η Πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων επακριβώς τι σηματοδοτεί αυτή η απόφασή σας. Και σας καλούμε με αίσθημα ευθύνης να το αποσύρετε σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο. Το ίδιο και εμείς για τους εργαζόμενους, ενδιαφερόμαστε και για τη λειτουργία του Δήμου συνολικά. Έχουμε την ταπεινή άποψη, ότι, και το συζητήσαμε αυτό με τους εργαζόμενους, ότι πρέπει να λειτουργήσει ο ΣΜΑ και μάλιστα από το διάλογο που είχαμε με το Διοικητικό Συμβούλιο των Εργαζομένων προέκυψε και ένα θετικό, ότι όντως το άρθρο 3 της σύμβασης την οποία κληθήκαμε να υπογράψουμε είναι ένα άρθρο το οποίο έπρεπε να διευκρινιστεί. Και επαναδιατυπώσαμε τη γνώμη μας εμείς ως προς το άρθρο αυτό και είπαμε ότι η υποχρέωση του Δήμου δεν είναι να διαθέσει όσο προσωπικό απαιτείται για τη λειτουργία του ΣΜΑ, γιατί αυτό είναι μια αόριστη ρήτρα η οποία μας δεσμεύει στο ΔΝΚΕΣ, αλλά επαναδιατυπώσαμε και αυτό θα φέρνουμε ως εισήγηση σήμερα και το είπαμε και στους εργαζόμενους και το είπαμε και σήμερα το πρωί στην πρόεδρο των εργαζομένων, είναι ότι ο Δήμος πρέπει να συνδράμει στη λειτουργία του ΣΜΑ με την παροχή υποστήριξης με προσωπικό ανάλογων ειδικοτήτων που θα εξασφαλίσει με τις νόμιμες διαδικασίες. Δηλαδή, λέμε ότι ναι στη λειτουργία του ΣΜΑ, ναι να συνδράμουμε με το προσωπικό το οποίο μπορούμε να διαθέσουμε και όχι να αποδυναμώσουμε τις υπηρεσίες του Δήμου μας. Και φυσικά, επειδή ενδιαφερόμαστε για την νομιμότητα. Πώς? Όχι, μισό λεπτό. Να τοποθετηθώ. Και είπαμε ότι σε σχέση με το θέμα που δημιουργήθηκε για το αν οι εργαζόμενοι αυτοί του Δήμου είναι οδηγοί ή χειριστές, ένα θέμα που η κυρία Ζέκα απαντήθηκε και από το Δήμο ζήτησε αναλυτικά, εσείς έχετε διαφορετική γνώμη, εμείς είπαμε ότι όταν θα διαθέσουμε αυτό το προσωπικό, θα το διαθέσουμε με τις νόμιμες, με αυτά που προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία και από την νομοθεσία γενικότερα. Αυτή είναι η πρόταση. Και η πρόταση είναι να το συζητήσουμε το θέμα και να πάρουμε απόφαση, γιατί πρέπει να λειτουργήσει, να γίνει η δοκιμαστική λειτουργία του ΣΜΑ. Αυτή είναι η γνώμη της Δημοτικής Αρχής. Τώρα, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι κυρίαρχο όργανο και θα πρέπει να αποφασίσει και θα τοποθετηθούν εδώ οι επικεφαλής των παρατάξεων και θα αποφασίσουμε δημοκρατικά. Επομένως, συγγνώμη, Πρόεδρε, η πρόταση είναι όχι απόσυρση, ναι, αλλά επαναδιατύπωση, διόρθωση μάλλον, ναι, του άρθρου 3 της προγραμματικής σύμβασης, του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης, έτσι όπως το αναφέρατε. Ο όρος που τροποποιήθηκε αναφέρει ότι ο Δήμος αναλαμβάνει να συνδράμει στη δοκιμαστική λειτουργία με την παροχή υποστήριξης προσωπικού ανάλογων ειδικοτήτων που θα το εξασφαλίσει με τις νόμιμες διαδικασίες. Στη συνεδριασία, όπως αναφηνίστηκε από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, ότι έγινε τροποποίηση στον προϋπολογισμό για την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση 8 μήνες διάρκειας που θα ενισχύσουν το τομέα καθαριότητας και θα συμβάλλουν στη λειτουργία του ΣΜΑ. Η ανάγκη της προγραμματικής σύμβασης είναι απόρρια της ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΣΔΑ μαζί με την περιφέρεια, που ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά τη νομική δέσμευση που έχει για να παραδώσει
τον εξοπλισμό του ΣΜΑΚ μετά την εξάμεινη δοκιμαστική λειτουργία. Αυτό είναι η απόφαση που έχουν πάρει για όλους τους Δήμους που συμμετέχουν. Ήδη αυτή τη στιγμή. Ναι, συγγνώμη, θα τα πούμε. Ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί Δήμοι οι οποίοι έχουν προχωρήσει προγραμματικές συμβάσεις και κάποιοι από όσους γνωρίζουν λειτουργούν κιόλας και τους ΜΑ. Αυτό ήρθε στην Οικονομική Επιτροπή ως προγραμματική σύμβαση, αλλά το φέραμε το Γενάρη, όπου εκεί μετά άλλαξαν οι αρμοδιότητες. Ως πρόεδρος της Οικονομικής, πριν πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση, ζητήσαμε. Καταρχήν, ότι είναι απαραίτητο αυτό που συζητάμε και σήμερα, αλλά ζητήσαμε από την αρμόδια υπηρεσία να μας δώσει τη δυνατότητα του προσωπικού που μπορεί να διαθέσει. Παράλληλα, με τη διαδικασία αυτή από την κυρία, από τη Διεύθυνση Καθαριότητας, υπήρξε και η εγγραφή ανάλογου προσωπικού οχταμήνου, γιατί υπήρχε και η πρόταση εκεί στην εισήγηση, πέρα από το μόνιμο προσωπικό που απαιτείται, μέσα από τις συμβάσεις στις οχτάμηνες να μπορέσουν να προβλεφθεί ανάλογη πρόσληψη για αυτές τις ανάγκες. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει δυνατότητα από την υπηρεσία όσον αφορά μέσα από τα οχτάμηνα που θα προσλάβουμε το Μάιο. Το Μάιο θα μας πει ο κ. Βάβας ακριβώς το χρονοδιάγραμμα. Και έχει προβλεφτεί ανάλογο προσωπικό για την δοκιμαστική λειτουργία του ΣΜΑ. Καθώς επίσης πιθανά σε συνεργασία, όπως είπε και ο Δήμαρχος, με την αρμόδια διεύθυνση, να δούμε πόσο και αν υπάρχει προσωπικό να διατηθεί προς αυτή την λειτουργία. Συνελήφθησαν τις πρωινές ώρες σήμερα στα Ιωάννινα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων 8 άτομα που εμπλέκονται σε υπόθεση συμπλοκής με οπαδικά κίνητρα, ενώ επιπλέον έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 3 άτομα για συμμετοχή τους σε αυτή. Πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας από 19 έως 30 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της συμπλοκής, απόπειρας ανθρωποκτονίας και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα, το ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό. Ειδικότερα, ως προς το χρονικό της υπόθεσης, χθες το μεσημέρι 4 από τους συνελευθέντες διακομίστηκαν τραυματισμένοι από σημείο της πόλης των Ιωαννίνων στο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου παραμένουν νοσηλευόμενοι οι 2 από αυτούς. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι 4 συμμεδαποί επιβαίνονται σε γιοταχή αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκαν από τους 7 υπόλοιπους κατηγορούμενους που επέβαιναν σε 3 συνολικά γιοταχή αυτοκίνητα και τη χάνουν οπαδοί άλλης ομάδας με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή μεταξύ τους. Στη συνέχεια, τα 7 άτομα τράπηκαν σε φυγή με τα οχήματά τους, ωστόσο από την αστυνομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τους και συνελήφθησαν οι 4 από αυτούς, ενώ αναζητούνται οι άλλοι 3. Ο χώρος της συμπλοκής ερευνήθηκε από το Συνεργείο του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής: μεταλλικός σωλήνας μήκος 14 εκατοστών, πλαστικό πόμα πυρσού, κουκούλα, ρολό ταμιακής μηχανής. Επιπλέον κατασχέθηκαν τα 3 γιοταχή αυτοκίνητα. Οι 2 νοσηλευόμενοι συλληφθέντες κρατούνται φρουρούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 6 θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμυνοδικών Ιωαννίνων. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Στα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς φροντίζουμε για σας. Κολλιός νηστίσιμο 5,99 το κιλό. Βεργίνα 5+1 3,90. Μακεδονικός χαλβάς και ταχίνι μείον 35%. 3α όσπρια μείον 30%. Ελωμάς αλεύρι 82 λεπτά. Ελωμάς, κάθε μέρα κοντά σας. Επίσης, μέχρι την Τρίτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε Δοδόνι στραγγιστό γιαούρτι χύμα μόνο 2,79 το κιλό. Δοδόνι γραβιέρα γελάδος 10,65 το κιλό. Μπίτα αλεύρι 5 κιλών μόνο 4,19. Κρέτα λουκάνικα καπνού μόνο 3,99 το κιλό. Μάρα σασκός λευκός 5 λίτρων μόνο 7,14. Όλα τα ζυμαρικά μέλισσα 30% φθηνότερα. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Να τρώει μάνα και του παιδιού να δίνει. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Βιομηχανία γάλακτος Ηπείρου Καράλης. Αγνά παραδοσιακά προϊόντα από φρέσκο γάλα της περιοχής Ηπείρου. Καράλης. Ελληνικά βραβευμένα τυριά.
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του πρώτου σχολείου Θεσπρωτικού σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκότων διοργάνωσαν μια εξαιρετική δράση με στόχο να δημιουργηθεί η κουλτούρα αποδοχής της διαφορετικότητας στα παιδιά και τους νέους, οι οποίοι θα δημιουργήσουν την αυριανή κοινωνία που θα σέβονται και θα αγαπούν και θα αποδέχονται, αλλά και θα γνωρίζει τρόπους με τους οποίους θα στηρίζει τα άτομα με αυτισμό. Το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Θεσπρωτικού και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων πραγματοποίησαν εκδήλωση με θέμα την Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό. Ο όρος αυτισμός προέρχεται τιμολογικά από τη λέξη εαυτός και υποδηλώνει την απομόνωση ενός ατόμου στον εαυτό του. Ο αυτισμός αποτελεί μια ισόβια πολύπλοκη εκγενετής νευροαναπτυξιακή διαταραχή που συνήθως εκδηλώνεται στη φάση της ανάπτυξης. Σκοπός της δράσης του πρώτου Δημοτικού Θεσπρωτικού ήταν να ενημερώσει τους μαθητές για τον αυτισμό και τα βήματα που πρέπει να γίνουν από την κοινωνία για την ομαλή ένταξή τους. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Θεσπρωτικού διοργάνωσαν τη γιορτή αυτή με σκοπό τα παιδιά να γνωρίσουν τον αυτισμό, να αποδεχτούν τον αυτισμό, γιατί τα αυτιστικά παιδιά είναι κομμάτι της καθημερινότητάς τους και της ζωής τους. Είναι πολύ σημαντικό να ετοιμάσουμε τους νέους εκείνους που θα φτιάξουν την αυριανή κοινωνία της αποδοχής, της κατανόησης και της αλληλεγγύης. Ευχαριστούμε τις κυρίες Γιώργα Κοκούλου και Τσουπάκη από το οικοτροφείο Ελένη Κύρα, δομή της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων και τον κύριο Διευθυντή κύριο Κολοπό. Στην εκδήλωση ακολούθησε παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού από την κυρία Γεωργακοπούλου Κατερίνα, υπεύθυνη του οικοτροφείου Στέγη Αυτιστικών Ατόμων Ελένη Γύρα, δομή της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας των Αυτιστικών Ατόμων και την κυρία Χρυσούλα Τσουπάκη, ψυχοπαιδαγωγό. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά μας που βρισκόμαστε εδώ. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση. Εμείς ήρθαμε σήμερα εδώ να σας μιλήσουμε για τον αυτισμό. Να σας πούμε λίγο πρώτα, για να ξέρετε και για μας. Εμείς, εγώ και η κυρία Χρυσούλα και ένας ακόμα κύριος που βρίσκεται στο βάθος, ο κύριος εκεί, δουλεύουμε σε ένα μεγαλύτερο σχολείο από το δικό σας, που το λέμε οικοτροφείο. Και το λέμε οικοτροφείο γιατί εκεί μένουν τα άτομα με αυτισμό, πηγαίνουν και στα σπίτια τους, στις οικογένειές τους, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας μένουν εκεί, όπου γίνεται εκπαίδευση, κάνουμε πραγματάκια, κάνουμε δουλειές, βγαίνουμε έξω, πηγαίνουμε βόλτες, κάνουμε διάφορα πράγματα. Στο τέλος της παρουσίασης θα σας δείξουμε και ένα βίντεο με αυτά που κάνουμε εμείς για να δείτε και το δικό μας μεγάλο σχολείο. Αλλά πριν από αυτό, εδώ η δάσκαλή σας και ο Σύλλογος Γονέων σκέφτηκαν ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να πούμε και να μιλήσουμε για τον αυτισμό, να δούμε τι μπορεί να συμβαίνει σε ένα παιδί με αυτισμό, γιατί πολλές φορές μπορεί να δυσκολεύεται με κάποια πράγματα, πράγματα που εμείς μπορεί να μην τα καταλαβαίνουμε, γιατί δεν τα έχουμε σκεφτεί ότι μπορεί να νιώθει έτσι. Και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να τα συζητήσουμε. Φυσικά, όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, όποιος έχει κάποια απορία, εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε και να συζητήσουμε. Είναι αλήθεια? Ναι! Υπάρχουν διαφορές που μπορούμε να τις δούμε. Κάποιοι είναι πιο ψηλοί, κάποιοι είναι λιγότερο ψηλοί. Έχουμε διαφορές στο χρώμα στα μάτια μας. Ναι! Κάποιοι έχουμε καστανά μάτια. Κάποιοι άλλοι έχουμε... Μπλε. Κάποιοι άλλοι... Μπλε. Τέλειο. Σωστά. Τα μαλλιά μας έχουν όλοι το ίδιο χρώμα. Το χρώμα στο δέρμα μας. Δεν είναι διαφορετικό. Και πολλές φορές έχουμε πιο λεπτό δέρμα το χειμώνα και το καλοκαίρι από τον ήλιο. Φαινόμαστε σαν το κρυφάρι. Υπάρχουν όμως και διαφορές που δεν φαίνονται. Αυτό είναι το αγαπημένο μας φαγητό. Δεν έχουμε όλοι το ίδιο αγαπημένο φαγητό. Το αγαπημένο μας χόμπι, τι μας αρέσει να κάνουμε μετά το σχολείο, όπως μας αρέσει να περνάμε την ώρα μας. Το αγαπημένο μας παιχνίδι. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την Παρασκευή έως και την Κυριακή έγινε φωταγώγηση του κτηρίου στα χρώματα του αυτισμού. Καθίσαμε στα πλανήτη και κάναμε για τους πλανήτες. Η δασκάλα είπε σε κάθε παιδί να ζωγραφίσει έναν συγκεκριμένο πλανήτη. Αλλά εγώ ήθελα να φτιάξω έναν δικό μου.
Όταν ήρθε η ώρα να παρουσιάσουμε τι κάνουμε, ένιωσα ξανά διαφορετικός από την υπόλοιπη τάξη. Στη δασκάλα μου άρεσε πάρα πολύ ο πλανήτης μου και είπε «Περιορέξεως κολοκυθόπιτο». Πέρασα το υπόλοιπο μεσημέρι ψάχνοντας να βρω την κολοκυθόπιτα μέσα στη τάξη. Ο Ζέι διακλείδε. «Γιατί το μόνο που βλέπουν οι άλλοι είναι η ρίγα αυτής μου?» Η μαμά σήκωσε τον Ζέι και τον πήγε στον καθρέφτη. «Όταν σε κοιτάζω, βλέπω πολλές διαφορετικές ρίγες. Αν έλειπε μία από αυτές, δεν θα ήσουν ο ίδιος». «Βλέπω τη ρίγα προσανατολισμού σου. Όταν χανόμαστε στην πόλη, εσύ πάντα θυμάσαι πώς να γυρίσουμε σπίτι». «Βλέπω τη ρίγα καλοσύνη σου, που σε κάνει να φέρεσαι καλοσυνάτη στους άλλους. Όταν οι συμμαθητές σου νομίζουν ότι είναι αστείο να κοροϊδεύουν άλλα παιδιά, πάντα τρέχεις να τα βοηθήσεις». «Βλέπω τη ρίγα ειλικρίνειά σου, που με κάνει να πιστεύω πάντα αυτό που μου λες. Όταν άλλοι γονείς ανησυχούν ότι τα παιδιά τους δεν λένε την αλήθεια, εγώ ξέρω ότι εσύ πάντα τη λες». «Η αγαπημένη μου ρίγα είναι η ρίγα περιέργειά σου. Όταν τα άλλα παιδιά αποκοιμούνται στην τάξη, εσύ πάντα θες να μάθεις περισσότερα. Μου αρέσει πάρα πολύ όταν επιστρέφεις σπίτι και μου λες για όλα όσα έμαθες. Κάποιες φορές με ρωτάς πράγματα που δεν μπορώ καν να απαντήσω». Η μαμά συνέχισε να μιλάει για τις υπόλοιπες υπέροχες ρίγες του Ζέι. Όσο περισσότερο μιλούσε για τις ρίγες του, τόσο καλύτερα ένιωθε ο Ζέι για τον εαυτό του. Μέχρι να τελειώσει, ο Ζέι αναπούσε ξανά τον εαυτό του. Ο Ζέι έτριξε έξω και ένιωσε τη ζεστασιά του ήλιου. Επιτέλους ένιωσε περήφανος για όλες τις ρίγες. Είπε «Είμαι πολλά περισσότερα από τη ρίγα αυτισμού μου. Αυτή είναι απλώς ένα κομμάτι μου. Τα άλλα κομμάτια με κάνουν ολόκληρο. Αγαπάω κάθε μου ρίγα, γιατί χωρίς αυτές δεν θα ήμουν εγώ». Thank you.
πνευματικό κέντρο του Δήμου Ιωαννίνων πραγματοποίησε συναυλία αφιερωμένη στη μνήμη του Δημάρχου Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ. Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών παρουσίασε στην αίθουσα Πυρσινέλλας μια βραδιά με τίτλο «Με τα φτερά της μουσικής και της ποίησης», μια συναυλία αφιερωμένη στη μνήμη του Δημάρχου Ιωαννίνων. Σας καλωσορίζουμε σε ένα ταξίδι με τα φτερά της μουσικής και της ποίησης. Θα μας συντροφεύσουν απόψε μελωδίες που θα ερμηνεύσουν η σοπράνο Μίνα Πολυχρόνου και η πιανίστρια Μιμήρου Φογάλη. Η βραδιά θα ξεκινήσει με ένα κείμενο που έγραψε ο γνωστός και αγαπημένος σκηνοθέτης Δήμος Αφελιώδης για τον Μωυσή Ελισάφ, που τόσο πρόωρα χάσαμε πριν 40 περίπου ημέρες. Στη συνέχεια θα ταξιδέψουμε με άριες από γνωστές όπερες, όπως το Ομοίο Μπαμπίνο Κάρο από την όπερα Τζιάνο Σκίκη του Πουτσίνη, το τραγούδι της Κυραφροσύνης από την ομώνυμη όπερα του Θεόδωρου Σπάθη, και μετά στη μουσική του Μανώλη Καλομύρη, του Γιάννη Κωνσταντινίδη, ο οποίος υπέγραφε τα μη κλασικά του κομμάτια ως Κώστας Γιαννίδης, τις γλυκές μελωδίες του Σογιούλ, το ρομαντικό Αττίκ, τους ελεύθερους πολιορκημένους του Σολομού σε μουσική Χρήστου Λεοντή, τη Μαργαρίτα Μαγιοπούλα του Θεοδωράκη και θα κλείσουμε με τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Η Μίνα Πολυχρόνου έχει σπουδάσει στο Λονδίνο, το Μιλάνο και τη Βιέννη. Έχει εμφανιστεί σε πολυάριθμες παραγωγές της εθνικής λυρικής σκηνής, σε ρόλους όπως τις όπερες «Η Γάμη, η Γάμη του Φίκαρο», «Η Απαγωγή από το Σεράι», «Τον Τζοβάνι», «Ο Κουρέας της Σεβίλης», «Η Αριάδνη στην Άξο», «Κάρμεν», «Τραβιάτα» και άλλες. Αξιόλογες είναι οι συμμετοχές της σε όπερες σύγχρονων συνθετών, «Τα ξωτικά νερά» του Μανώλη Καλομύρη, «Οι δραπέτες της Κακέρας» του Γιώργου Χουρουμπού, «Καρδιοτάκης» του Μίκη Θεοδωράκη, «Μαραθών Σαλαμής» του Παύλου Καρέλ και άλλους. Έχει δώσει πολλά ατομικά ρεσιτάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει συμπράξει ως σολίστ με σημαντικές ορχήστρες της Ελλάδας και της Ευρώπης. Έχει εμφανιστεί στα αρχαία στάδια Δελφών και Πηδάφου και στο Ηρώδιο. Η Μιμήρου Φογάλη έχει σπουδάσει στην Αθήνα, το Παρίσι και την Αυστρία. Έχει δώσει συναυλίες στη Γαλλία και στην Αυστρία και έχει ηχογραφήσει για την γαλλική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Στο ενεργητικό της έχει πολλές συναυλίες και ρεσιτάλ σε γνωστούς συναυλιακούς χώρους, με Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, ενώ έχει δώσει ρεσιτάλ σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Έχει συμπράξει ως σολίστ με την Κρατική Ορχήστρα στη Θεσσαλονίκη, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, με την οποία μάλιστα ηχογράφησε CD σε έργα του βραβευμένου συνθέτη από την Ακαδημία Αθηνών, Ιωσήφ Μπενάκη. Από το 2002 παρουσιάζει εκτεταμένη δράση στα πολιτιστικά και κοινωνικά θέματα του Δήμου Παπάγου Χωραγού, προσφέροντας αφιλοκερδώς και εθελοντικά στον πολιτισμό. Ένα κείμενο του Δήμου Αυδελιώδη για τον Μωυσή Ελισάφ. Για την έμπρακτη αγάπη που εξέπεμπε στην κάθε στιγμή με την όψη της καλοσύνης, της πραότητας, της γλυκύτητας, στην ιατρική, στην επιστήμη, στη Δημοτική Αρχή, η κάθε επικοινωνία μαζί σου μας έκανε πιο απλούς, πιο ταπεινούς, πιο συνειδητούς. Αυτό το υπέρτατο νόημα της αγάπης που εμείς προσπαθούσαμε με κόπο να το κάνουμε πράξη, εσύ το δίδασκες όχι μόνο με τα έργα σου, αλλά και μονάχα με την παρουσία σου, μονάχα με το βλέμμα σου, ακόμα και με τη σιωπή σου. Αυτό σου το πνεύμα δεν το σβήνει τώρα η πρόωρη αυτή η σημερινή σιωπή. Δεν μπορεί να το σβήσει. Γιατί είναι το άειλο, άφθαρτο πνεύμα της αγάπης. Της πιο ευφυούς υπόστασης της ανθρώπινης ύπαρξης. Που αναπαράγει και μεταδίδει το καλό και το αγαθό. Όπως μας το μετέδιδες διακριτικά μέχρι και την τελευταία στιγμή. Γι' αυτό θα είσαι στις σκέψεις μας. Όχι σαν ανάμνηση, αλλά σαν ενεργή αχτίδα φωτός, που μπορεί να μας συμφιλιώνει και να μας ενώνει με τους συνανθρώπους μας, ενεργοποιώντας και συνενώνοντας το πνεύμα, την ουσία και την αξία της ουμανιστικής παράδοσης των Ισραηλιτών, των Ελλήνων, αλλά και όλων ανεξαιρέτως των συνειδητών Η συνεργάτης μου, η Μίνα η Πολυχρόνου και εγώ, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
την πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου, την κυρία Ελένη Ακονίδου, να την συγχαρώ και από βήματος, από σκηνής, για τα νέα της καθήκοντα ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Σας εύχομαι καλή θητεία και καλές αποφάσεις, όπως λέμε, γιατί τυχαίνει να είμαι κι εγώ αυτοδιοικητική στο Δήμο Παπάγου Χολεργού, στη θέση της Αντιδημάρχου Πολιτισμού. Για μας και τις δυο μας η βραδιά είναι έντονα φορτισμένη συγκινησιακά και συναισθηματικά. Είναι μια αφιερωματική συναυλία στη μνήμη του εκλειπώντος, του αημνήστου. Θα ξεκινήσουμε με το πρόγραμμά μας, γιατί όπως λένε πολλές φορές η μουσική, λέει τόσο όσο δεν μπορούν να πούνε τα λόγια. Θα μιλήσουν τα συναισθήματα με τη φωνή και το πιάνο, με έναν διάλογο. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Η συναυλία ξεκίνησε με το ακόλουθο κείμενο του σκηνοθέτη Δήμου Αυδελιώδη. Νεφώσεις που το βράδυ στη Μακεδονία θα πυκνώσουν προβλέπονται για αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος και από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις προβλέπονται στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 20 βαθμούς Κελσίου.
Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις προβλέπεται το καιρό στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες από τις μεσημβρινές ώρες, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί η εκπομπή Όλο Δυτικά. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.